Το μήνυμα ήδη εστάλει. Πριν λίγη ώρα, μέλη των σωματείων και των μαζικών φορέων άνοιξαν πανό μπροστά στην 112 πτέρυγα μάχης και φώναξαν «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». Και σε λίγη ώρα το σύνθημα αυτό θα πλημμυρίσει και τις γειτονιές της Ελευσίνας. Καλωσορίζουμε απόψε τα εργατικά σωματεία και τους μαζικούς φορείς που πήραν απόφαση συμμετοχής στη σημερινή μας συγκέντρωση. Οι επαγγελματίες της Ελευσίνας είμαστε εδώ. Ενώνουμε για ακόμα μία φορά τις φωνές μας με τις φωνές των εργαζομένων για να ακουστεί απ' άκρη σ' άκρη της Αττικής ότι δεν δεχόμαστε το στρατιωτικό αεροδρόμιο της πόλης να γίνει ορμητήριο πολέμου του ΝΑΤΟ και για τα γεράκια των Αμερικάνων. Η Ελευσίνα είναι πόλη βιοπαλαιστών. Είναι πόλη με ιστορία εργατικών λαϊκών αγώνων που περνάνε από γενιά σε γενιά. Και εμείς που ζούμε και εργαζόμαστε εδώ γνωρίζουμε να ξεχωρίζουμε το άδικο. Γνωρίζουμε πότε ένας λαός αγωνίζεται για το δίκιο, πότε αγωνίζεται για τη ζωή του και την πατρίδα του. Γι' αυτό και σήμερα, λίγες μέρες μετά τη μεγαλειώδη συγκέντρωση της προηγούμενης εβδομάδας στο Σύνταγμα, θα ακουστεί δυνατά παντού, σε ολόκληρη τη Δυτική Αττική, «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». Συνάδελφοι, αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας και απαιτούμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει απόφαση καταδίκης της απόφασης της κυβέρνησης να δώσει για αξιοποίηση το αεροδρόμιο της Ελευσίνας για τα σχέδια του ΝΑΤΟ στη Μέση Ανατολή. Να πάρει τώρα απόφαση που να καταδικάζει τη συμμετοχή της χώρας μας στο Μακελιό. Η πόλη μας, βλέπετε, είναι μικρή και γνωριζόμαστε όλοι και αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν όλοι αυτοί που ήταν λαλίστατοι προεκλογικά μέχρι και πριν λίγες μέρες δηλαδή τώρα να μην βγάζουν άχνα για αυτή την αρνητική εξέλιξη. Αυτό εννοούσαν άραγε όταν σε κάθε δεύτερη τους κουβέντα τόνιζαν ότι είναι ανεξάρτητοι και αχρωμάτιστοι, ότι δηλαδή δεν θα παίρνουν θέση για τα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν το λαό της πόλης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συναδέλφες και συνάδελφοι, και ο κύριος Μητσοτάκης σπέβδουν να στηρίξουν το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, στοιχιζόμενοι πίσω από τους Αμερικάνους και το ΝΑΤΟ, προστατεύοντας τα συμφέροντα των μεγάλων ομίλων που θέλουν να κάνουν επέλαση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση δίνει 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο στο ΝΑΤΟ, την ίδια στιγμή που φεύγουν χρήματα από τις τσέπες μας για να συνοδεύει η φρεγάτα Ψαρά τα αεροπλανοφόρα των Μακελάριδων, την ίδια στιγμή που οι εφοπλιστές και οι όμιλοι που έχουν συμφέροντα στην περιοχή έχουν προκλητικές φοροαπαλλαγές. Εμάς, συνάδελφοι, ο κύριος Μητσοτάκης μας αποκαλεί φοροφυγάδες και κλέφτες. Όταν είμαστε εμείς οι μικροί επαγγελματίες που πληρώνουμε τους άδικους φόρους, τον ένφια, τον φόρο ειδικής κατανάλωσης και τόσους άλλους. Όταν από τις δικές μας τσέπες, συνάδελφοι, βγαίνουν τα ματωμένα πλεονάσματα για να μοιράζεται ζεστό χρήμα στους ομίλους. Και ενώ εμείς, ολοένας φύγουμε κι άλλο το ζωνάρι, μιλάμε για το ρεύμα και το πετρέλαιο το χειμώνα, λες και πρόκειται για κάποιο σπάνιο αγαθό. Οι ενεργειακοί όμιλοι, όπως τα ΕΛΠΕ που είναι εδώ παραδίπλα, ο ΑΔΜΙΕ και τόσοι άλλοι, κερδίζουν όλο και περισσότερα, αξιοποιώντας ακόμα και τις πολεμικές συγκρούσεις και τις στρατηγικές συμφωνίες. Στα συντρίμια της Γάζας, εκεί που εμείς βλέπουμε την οδύνη και το άδικο, εκείνοι βλέπουν μία ακόμα ευκαιρία κερδοφορίας. Η δολοφονική μανία του Ισραήλ, δεν ξέρω πόσοι το πληροφορηθήκατε σήμερα, έφτασε στο σημείο να βομβαρδίσει ανθρώπους που περίμεναν σε ουρά για να παραλάβουν δυο φέτες ψωμί. Οι ευθύνες για όλα αυτά βαραίνουν όλες τις κυβερνήσεις που σε μία άνευ προηγουμένου αντιλαϊκή υπεριαλιστική σκυταλοδρομία υπέγραφαν τη μία συμφωνία πίσω από την άλλη με το κράτος δολοφόνο για να στρώσουν το έδαφος για την επέλαση των ομίλων. Ανεξάρτητα του αυτοπροσδιορισμού τους,
όλες υπηρέτησαν με τον καλύτερο τρόπο τους εγκληματικούς για το λαό σχεδιασμούς. Εν μία νυχτή να θυμίσω, η τάχα μου προοδευτική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ πέταξε από την καρταρόμπα που είχε πρόχειρα το παλαιστινιακό σάλι για να φορέσει το κουστούμι των επενδυτών για να βγει αγκαλιά φωτογραφία με τον Νετανιάχου. Σήμερα, συνάδελφοι, οι επαγγελματίες της Ελευσίνας, οι μικροί επαγγελματίες Αττικής, τα σωματεία των εργαζομένων και οι μαζικοί φορείς, στέλνουμε το μήνυμα σε όλους αυτούς ότι τα σχέδια της κυβέρνησης εδώ δεν θα περάσουν. Και σε όσους διάλεξαν την τακτική των ίσων αποστάσεων, τους λέμε ότι εμείς έχουμε από καιρό διαλέξει πλευρά. Είμαστε με τους λαούς που αγωνίζονται για το δίκιο τους, όπως αγωνιζόμαστε και εμείς για το δικό μας. Στέλνουμε το μήνυμα ότι οι αγώνες για την απεμπλοκή της χώρας μας από τους πολέμους θα συνεχιστούν, όπως θα συνεχιστούν και οι αγώνες για τη ζωή και το εισόδημά μας. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στο λαό της Παλαιστίνης που μάχεται για απόκτηση της δικιάς του πατρίδας, δυναμώνοντας τον αγώνα για να απεμπλακεί η χώρα μας, για να μην γίνει στόχος αντιπίνων η περιοχή μας με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων. Συνεχίζουμε καθημερινά λοιπόν. Εκφράζουμε τη στήριξή μας στον αγώνα των Παλαιστίνιων με κάθε τρόπο και κλιμακώνουμε τον αγώνα για τη ζωή και το εισόδημά μας, δίνοντας ραντεβού στις 8 του Νοέμβρη στο μεγάλο πανατικό συλλαλητήριο των επαγγελματιών στην πλατεία Κλαθμόνος. Να είστε σίγουροι, συναδέλφισες και συνάδελφοι, με τους αγώνες μας θα τα καταφέρουμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.